Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Μισελ Σαπέν στο Παρίσι το βράδυ της Κυριακής. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες είχε η συνέντευξη τύπου του Έλληνα Υπουργού με τον Γάλλο ομόλογό του Μισελ Σαπέν μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι. Ο κύριος Σαπέν ξεκαθάρισε ότι η θέση της Ελλάδας είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε ότι η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της ώστε να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις και να πάρει η χώρα μας μία ανάσα. Εγώ πιστεύω στην σχολή των Monty Python, ότι όλοι είμαστε άτομα. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν πιστωτές και υπάρχουν και δανειστές. Υπάρχουν πρόοδευτικοί που θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν και είναι οπισθοδρομικοί και που δεν θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη. Σε αυτό το ερώτημα, σε ό,τι αφορά τον Βορρά και τον Νότο στην Ευρώπη, καταρχήν, νομίζω ότι το εξέφρασε με μεγάλη στενερότητα ο κύριος Βαρουφάκης. Πού θα βρισκόταν τότε η Γαλλία, στην πλευρά του Βορρά, στην πλευρά του Νότου? Όχι. Πραγματικά, η Γαλλία εδώ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ένωσης, σύνθεσης. Ξέρουμε ότι η ζώνη του ευρώ λειτουργεί μόνο όταν ο καθένας βρίσκει την θέση του και στο πλαίσιο διαλόγου με όλες τις χώρες σε βαθμό ισοτιμίας. Και βεβαίως το κάνουμε και αυτό σε ό,τι αφορά αυτόν τον γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίος όμως είναι θεμελιώδης για να μπορέσει να λειτουργήσει η Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο κύριος Βαρουφάκης τόνισε ότι πρέπει όλοι να κάτσουν από την ίδια πλευρά του τραπεζιού και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα πάψει να είναι ο ναρκωμανής που ζητά την επόμενη δόση του και επανέλαβε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα διαπραγματευτεί με τον θεσμό της Τρόικας. Το θέλουμε πιο πολλά κεφάλαια χωρίς εποπτεία. Όχι, δεν πιστεύω ότι κανένας έχει την ηθική, αν θέλετε, δικαιοδοσία να ζητά για βοήθεια χωρίς να υπάρχει κάποια εποπτεία. Δεύτερον, πιστεύω ότι η Ελλάδα έτσι όπως είμαστε τώρα θα πρέπει να δεχθεί άλλη μια δόση δανείων. Όχι, δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Απλά, πραγματικά, έχουμε απέναντί μας τεράστιες ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις. Όμως, πραγματικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε μονίμως καινούργιες δόσεις. Όπως είπα λοιπόν στον κύριο Σαπέν, είμαστε σαν τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά που περιμένουμε αγωνίως την επόμενη δόση. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που θα κάνουμε, και δεν αναφέρομαι στον όρο των διαπραγματεύσεων, το πίσω αυτό, μιλώ για διαβουλεύσεις, για συζητήσεις, διότι θα καθόμαστε στην ίδια πλευρά του τραπεζιού και με τον κύριο Σόμπλε και με τους άλλους εταίρους, για να δούμε γιατί έχουν αποτύχει αυτά τα προγράμματα τα οποία υιοθετήθηκαν μέχρι τώρα, τα οποία πραγματικά έχουν αποτύχει παταγωδώς. Για το λόγο αυτό εξελέγει και το κόμμα μας, γιατί δεν υπήρξε επιτυχία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έτσι έναν τρόπο να διαμορφώσουμε έναν άλλο δρόμο για να προχωρήσουμε με ένα διαφορετικό συμβόλαιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του οποίου θα αναμορφώσει, αν θέλετε, την συνεργασία μας με θεραπευτικές συνέπειες για την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν και η κυβέρνησή μας εξελέγει, όπως είπα, για να βάλει ένα τέρμα σε αυτήν την... σε αυτόν τον εθισμό. Εν μέρει λοιπόν η φιλοσοφία μας έχει στο εξής. Η Επιτροπή λοιπόν αυτών των τεχνοκρατών που εκπροσωπούν την Τρόικα στην Ελλάδα δεν έχουν την εξουσιοδότηση και την δικαιοδοσία, αν θέλετε, να συζητούν μαζί μας τις βασικές παραμέτρους αυτού του προγράμματος. Άρα λοιπόν πραγματικά θα είναι χάσιμο του δικού τους χρόνου να εμπλακούμε μαζί τους σε μια τέτοια συζήτηση.